δεν χάνω καμιά ευκαιρία για να τρέξω, να περπατήσω ή να κολυμπήσω. Το κάνετε αυτό καθημερινά? Οπωσδήποτε. Αυτό είναι η ζωή. Έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει, αυτό που πιστεύετε πραγματικά και τι θα κάνετε για να αλλάξετε την κατάσταση. Η κύρια πρότασή μου είναι η πόλη κράτος. Μιλώ για πόλεις ανεξάρτητες, παραγωγικά, πολιτισμικά, οικονομικά, στον ύψιστο δυνατό βαθμό. Σε να μην υπάρχει ανάγκη για να μετακινείς ή να μεταφέρεις προϊόντα χωρίς λόγο από τη μια πόλη στην άλλη. Μιλώ για την οικοδόμηση νέων πόλεων, πόλεων με τάξη, σχήμα και πλήρες σχέδιο πριν οικοδομηθεί η πρώτη πέτρα. Αυτές οι πόλεις που ξέρετε, λέμε στο Λευκοσία, Πάφος, δηλαδή, και πέρα από την Κύπρο, όλες οι πόλεις του κόσμου, είναι πόλεις χαώδης, η οποία βρίσκεις κατεγραμμένο το πιο δυνατό αίσθημα, που είναι η αγάπη και ο έρωτας φυσικά. Θα τραγουδήσουμε μαζί. Μαζί είπες. Αχ, παλικάρι μου, πώς να πετάξεις σ' αυτό τον μαύρο τον ουρανό, εμάς τα αλλάζει το δειλινό κι όσοι μιλούσα κι άλλοι τρομώ, πες μου που φύγα. Αχ, παλικάρι μου. Φανατικός οπαδός. Σε φίλε μου. Κατέβα να σε δούμε. Είσαι ο Ράμπο νούμερο 2. Ο Ράμπο νούμερο 2. Εγώ νομίζω είναι ο Ράμπο νούμερο 1. Γιατί ο νούμερο... Ο 2 είναι ο είναι ενισχυμένος. Ενισχυμένος, κατάλαβα. Γεια σας κύριε Ανδρέα. Πέστε μας έτσι ένα δύο λόγια για τον Ούτοπο. Εγώ τον Ούτοπο τον γνώρισα στην Αβουάθρα που κάνουμε στη Λίμνη. Είναι ένας πολύ αξιαγάπητος άνθρωπος, πολύ ζωηρός, πολύ... Γνώρισα και τον γιον του, γιατί με τον γιον του δουλεύαμε μαζί. Και πραγματικά είναι άξιος άνθρωπος. Τι να πιστεύει. Δηλαδή αξίζει τον κόπο κάποιος να πάει να δώσει την ψήφο του. Αντί να τη δώσει κάπου αλλού, να τη δώσει στον Κώσταν Κυριάκο Ούτοπο. Γιατί να με δοκιμάσουν τον Ούτοπο. Να έχω εγώ την εξουσία, εισηγούμε στους ανθρώπους να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για την υγεία τους. Και λέω και αυτό, ο καλύτερα επενδυμένος χρόνος είναι ο χρόνος που δίνουμε για την υγεία μας. Και πώς πετυχαίνουμε την υγεία μας, με τρέξιμο, με περπάτημα, με κολύμπι, σωστή και ισορροπημένη διατροφή, σωστές υγιεινές συνήθειες. Αυτά. Το άγχος φεύγει με την άσκηση. Το άγχος φεύγει με την άσκηση. Όταν υπάρχει άσκηση, με τα όσα προβλήματα και να έρχεται η κοινωνία να σου φορτώσει, με την άσκηση το άγχος φεύγει. Ελέγχεις την κατάσταση και το άγχος σου και όλα. Πριν κλείσουμε, θέλουμε να μας πείτε έτσι ένα δύο λόγια για το Limassol Portal, το οποίο σας παίρνει στην ένδειξη τώρα. Ευχαριστώ πολύ το Limassol Portal για την